δίνω για να τακτοκίζει η τράπεζα τα λεφτά. Το κρατάτε και θα απαντήσετε στη συνέχεια. Θέλω τώρα, πριν πάω στον κύριο Μιχελάκη που έχει ζητήσει το λόγο, να πάω στον κύριο Μιχάλη Αδάμ. Είναι επιχειρηματίας, είναι συνιδιοκτήτης, μέτοχος στην επιχείρηση του θεάτρου Μπάτμιντον. Θέλω, κύριε Αδάμ, να μου πείτε, φαντάζομαι ότι το ελληνικό κράτος που μιλάει τώρα και για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, εσάς που εμφανιστήκατε έτοιμος να επενδύσετε χρήματα για να πάρετε ένα ολυμπιακό ακίνητο που διαφορετικά θα ρήμαζε όπως όλα τα υπόλοιπα, ότι σας αγκάλιασαν, σας υποστήριξαν και σας υποστηρίζουν ακόμη. Αυτό θα ήταν το αυτονόητο, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά τα αυτονόητα στην Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν η πλατφόρμα μιας επαναστατικής οργάνωσης. Τα αυτονόητα. Εμείς συμμετείχαμε σε έναν δημόσιο διαγωνισμό το 2006 και δυστυχώς πλειοδοτήσαμε. Είμαστε 20 χρόνια κάνουμε αυτό. Δυστυχώς λέτε πλειοδοτήσαμε. Δυστυχώς πλειοδοτήσαμε, ναι. Μετά από 4 χρόνια μπορώ να το πω αυτό. Είχαμε σκοπό να πάρουμε ένα άχρηστο ολυμπιακό ακίνητο, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα ή ευτυχώς το μπάτμιντον δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Κανείς δεν παίζει μπάτμιντον. Δεν το βγάζετε, βρε αθεόφοβοι, και εσείς ένα άλλο όνομα. Θέατρο Εμίλιος Βεάκης, Μαρίκα Κοτοπούλη. Έτσι λεγόταν. Και θέατρο μπάτμιντον για να εξοικειωθούμε με ένα σπορ που δεν γνωρίζουμε. Επειδή ακριβώς δεν το ξέρει κανείς, θέλαμε να έχει μια άβρα των Ολυμπιακών Αγώνων, να έχει μια συνέχεια με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Ελλάδα. Τώρα πάμε στην ουσία, γιατί ο χρόνος πήραμε το. Για να μου σε παρακαλώ, πήραμε λοιπόν πολύ ο χρόνος. Αυτό το Ολυμπιακό Ακίνητο με σκοπό να κάνουμε μια ένα υπερτοπικό προορισμό ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Μετά από. Στην αρχή ήταν όλα εύκολα. Βγήκαν οι άδειες μετασκευών και επενδύσαμε χωρίς να είμαστε μεγαλοεκδότες, ούτε μεγαλοεπιχειρηματίες, ούτε φοράμε και λεμπίες από ό,τι φαίνεται. Επενδύσαμε 15 εκατομμύρια, τα 10 ήταν μετά. Από ό,τι κατάλαβα στο μυαλό σας, όπου έργο έχετε μεγάλο εκδότη. Ωραία, ωραία. Συνηθίζεται αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, σας ακούω καθημερινά και στο ραδιόφωνο και βλέπω ότι προβάλλεται η υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά εδώ ξέρω εγώ στην Ελλάδα, αν δεν δηλαδή, είσαι λαμόγιο. Ο Χατζηνικολάου, αν γίνει μεγάλο αγοραστή. Αν δεν είσαι φορά κανένα καμπόικο καπέλο, θα μπορείς να κάνει κάποια. Λένα. Να επιχειρήσει εδώ στη χώρα αυτή που ζούμε. Φοβάμαι ότι αν συμβαίνουν αυτά τώρα, που συμβαίνουν. Τώρα τι έγινε, εσείς βάλατε τα χρήματα, φτιάξατε ένα ωραίο θέατρο, το έχουμε δει όλοι. Φτιάξαμε ένα ωραίο θέατρο που το έχουν απολαύσει αυτή τη στιγμή 700.000 θεατές. Και έχετε κάνει και επιτυχίες. Και έχουμε κάνει και επιτυχίες, μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος μας δεν ήταν να φτιάξουμε ένα θέατρο, ήταν να αξιοποιήσουμε όλη την περιοχή των 25 στρεμάτων που ανήκουν το προάβλιο του θεάτρου. Τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων, υπάρχει μια συνέχεια στο ελληνικό κράτος. Στα 5 χρόνια που είμαστε στο θέατρο Μπάτμιντον, έχουν αλλάξει 5 Υπουργοί Πολιτισμού και έχουν αλλάξει και όλοι οι πρόεδροι, και όλοι οι γενικοί γραμματείς, και όλοι οι πρόεδροι των Ολυμπιακών Ακινήτων. Οπότε πάμε να βρούμε μια λύση. Έρχεται ένας καινούριος, ο οποίος πρέπει να ενημερωθεί, και μέχρι να ενημερωθεί έχει φύγει, έχει έρθει άλλος. Αυτά είναι τα προβλήματα που λέω τώρα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί με τους επενδυτές από το Κατάρ, αλλά αυτοί μπορεί να έχουν κανέναν άλλο τρόπο πιο. Οικονομικά, τι επιπτώσεις είχατε από αυτά? Οι επιπτώσεις που είχαμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η επένδυση αρχική που ήταν να έχουμε ένα υπερτοπικό προορισμό ψυχαγωγίας, που να έχει εκτός από το θέατρο, να έχει ένα εστιατόριο, να έχει την δυνατότητα να κάνει κάποιες ήπιες χρήσεις που να συνάδουν με το Πετροπολιτικό Πάρκο. Όπως για παράδειγμα να έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο τα Χριστούγεννα. Εμείς νοικιάσαμε σε μια κοινοπραξία να κάνει ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, σαν και αυτά που γίνονται στον Γκάζι, στην Τεχνόπολη, στην πλατεία Κοτζιά, στο Εθνικό Κήπο, στο Σύνταγμα. Μόνο που στη δική μας περίπτωση η κοινοπραξία της επέβαλαν πρόστιμο 380.000 ευρώ. Πέστε μου εσείς λοιπόν ποιος επιχειρηματίας θα έρθει στο θέατρο Μπάτμιντον σε εμάς να κάνει ένα εστιατόριο ή να κάνει κάτι άλλο που δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον τίποτα. Το ίδιο το θέατρο πήρε την άδεια λόγω νομικών κενών του Δημοσίου. Εμείς δεν είχαμε καμία ευθύνη. Ενώ είχαν έρθει όλες οι γνωμοδοτικές επιτροπές, οι πυροσβέστες, οι υγειονόμοι κλπ. Μας είχαν εγκρίνει όλα τα σχέδια και το θέατρο αυτό καθεαυτό μετά το που είχαμε δημιουργήσει. Πήραμε άδεια μετά από 4 χρόνια, το καλοκαίρι που μας πέρασε, το θέατρο Μπάτμιντον. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτε από τις υπόλοιπες χρήσεις που είχαμε. Να σας πω και το δηλαδή, πιο. Δηλαδή, λειτουργούσατε χωρίς άδεια. Αν νοικιάσει κανείς ένας ιδιώτης, μια γκαρσονιέρα στους Αμπελοκήπους,
μπορεί να πάρει, ΔΕΗ στο όνομά του. Εμείς μετά από 4 χρόνια στο έδρομο, και αφού έχουμε επενδύσει 15 εκατομμύρια και έχουμε δώσει μέχρι τώρα 3 εκατομμύρια σε ενίκεια, 2,5 εκατομμύρια σε ενίκεια στα Ολυμπιακά κίνητα και 5 εκατομμύρια σε φόρους, ΦΠΑ και εργοδοτικές φορές. Και απασχολούμε 200 εργαζόμενους. Μετά, σας λέω, μετά από 5 χρόνια δεν έχουμε ΔΕΗ. Γιατί ο στρατός αμφισβητεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Και βρέθηκε δημόσιος λειτουργός, κ. Χατζηνικολάου, ο οποίος έβγαλε σχέδιο νόμου πρόσφατα, ο οποίος λέει ότι μετά τη λήξη της σύμβασης πρέπει να γκρεμιστεί η εγκατάσταση του Μπάτμπιντον. Ντρέπεται να πει να γκρεμιστεί το θέατρο Μπάτμπιντον και λέει η εγκατάσταση του Μπάτμπιντον. Αυτός ο δημόσιος λειτουργός, κ. Χατζηνικολάου, θα έπρεπε να απολυθεί, να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί προκαταβάλει ουσιαστικά για μετά από 20 χρόνια. Μας κάνει τεράστια ζημιά, μας παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι που έχουν ενοικιάσει το θέατρο για του χρόνου και λένε θα υπάρχει το θέατρο. Αυτό που λέτε είναι πρόταση νόμου, τι είναι? Υπάρχει ένα σχέδιο νόμου σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κάποιοι σύμβουλοι της κυρίας Μπιρμπίλη αποφάνθηκαν ότι το Μπάτμπιντον, η εγκατάσταση, λέω, δεν λένε θέατρο, πρέπει να γκρεμιστεί. Γιατί λένε επίσης ότι ήταν πριν τους Ολυμπιακούς, ήταν προσωρινός. Προσωρινή εγκατάσταση. Και σας λέω, προσωρινή εγκατάσταση ήταν και το κέντρο τύπους που έγινε τώρα το Golden Hall. Προσωρινή εγκατάσταση ήταν και το Beach Volley και ένα σωρό άλλα κίνητα τα οποία τα ονομάσανε προσωρινά προολυμπιακά για να μπορούν να προχωρήσουν. Αλλιώς θα κάναμε Ολυμπιακούς το 2018. Μόνιμο έμεινε το κοπηλατοδρόμιο. Και με νόμο του κράτους, το 33-42, έγιναν αυτά τα κίνητα μόνιμα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα υπάρχει και αυτή η σκέψη, που ελπίζω και δεν θα γίνει ποτέ βέβαια, να γκρεμιστεί, το οποίο μας κάνει τεράστια ζημιά σήμερα εμάς, βέβαια, ότι κάποιοι ευαγγελίζουν ότι θα γκρεμιστεί το θέατρο Μπάτμπιντον. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Ήταν, νομίζω, πάρα πολύ χαρακτηριστική της εικόνας που υπάρχει σήμερα. Και να σας πω, μια κατάσταση η οποία κόστησε στους Έλληνες φορολογούμενους ως αρένα του Μπάτμπιντον 35 εκατομμύρια ευρώ και σε εμάς άλλα 15, δηλαδή σύνολο 50. Ευχαριστώ, κύριε Αδάμ. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Μιχελάκη για να μπούμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας.